Λοιπόν, και πάμε να δούμε μια συνέντευξη που έκανα στην αγαπημένη Πεμιζούνη. Η Πεμιζούνη είναι πολύ, πολύ ωραία ηθοποιός και πολύ καλή σκηνοθέτη. Πολύ ωραία γυναίκα, ναι. Διότι φέτος σκηνοθετεί το Όταν η Μέρλιν Μονρό εμένει μόνη της στο El Convento dell'Arte. Είναι ο χώρος ο δικός της που έχει φτιάξει και εκεί σκηνοθετεί αυτή την παράσταση με πρωταγωνίστρια την Οροφίλη Κόκαλη. Μας μιλάει για αυτή την παράσταση, μας μιλάει για τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι γνωστή η δικαστική διαμάχη, ναι, από τότε που είχε προκύψει το θέμα με τις φωτογραφίες με τον Αγγλί κτλ. Μας λέει φυσικά για τις σκηνές που έκανε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Πεμιζούνη είναι στο μυαλό μας συμφασμένη με το Κλείσε τα μάτια και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Ποιον άντρα της ελληνικής τηλεόρασης είχε ερωτευτεί η Πεμιζούνη? Α, υπήρχε. Φυσικά. Και μας λέει και πώς αισθάνθηκε σε εκείνη την περιβόητη τούμπα που είχε φάει, η οποία έχει γίνει viral. Μάλιστα. Πάμε να την απολαύσουμε. Κυρία Ζούνη, σας βρίσκουμε εδώ, στον υπέροχο αυτό χώρο, στο El Convento dell'Arte. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο δικός σας χώρος εδώ. Ναι. Και τώρα σκηνοθετείτε μια παράσταση που λέγεται... Όταν η Μέρλιν Μονρό μένει μόνη της. Δεν είναι ηθοποιός που διαβάζει ένα κείμενο, δεν το θέλει για τον εαυτό του. Προτιμά να το σκηνοθετεί. Θα με γαργαλούσε να το παίξω αυτό, αλλά το είδα πάνω στην Εροφίλ την Κόκαλη, την γυναίκα που το παίζει, που ήταν και φίλη από παλιά. Το είδα πιο πολύ. Ναι. 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 Έχω αυτή τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι εντυπωσιακό πάντως. Την έχω. Γιατί οι περισσότεροι, ας πούμε, στο χώρο αυτό έχουν και τη ματαιοδοξία τους που θέλουν να... Ναι. Είμαι καλή δασκάλα, που σημαίνει ότι δεν έχω ανταγωνισμό. Εμένα με συγκινεί το ταλέντο. Δηλαδή υποκλίνομαι πραγματικά. Έχω γονατίσει μπροστά στη Μαρία την Πρωτόπαπα. Ναι. Ναι. Αυθόρμητα, δεν ήξερα πώς αλλιώς να της το εκφράσω. Και γονάτισα και το εννοούσα. Εδώ, από ό,τι ξέρω, η ηρωίδα σπάει τον καθρέφτη της μέσα από αποκαλύψεις, από σκάνδαλα. Εσείς θα το κάνατε ποτέ αυτό? Όχι. Εγώ έχω καταλάβει από μικρή, ναι, ότι επιλέγεις και πας και η διαδρομή σου έχει το αποτύπωμά σου και πρέπει να είναι όλο δικό σου. Και έτσι ούτε μετανιώνω, ούτε ποτέ μιζεριάζω. Δικά μου είναι. Δικά μου είναι όλα και τα λάθη και τα καλά και εντάξει. Παρ' όλα αυτά, έχει έρθει η στιγμή που έχετε νιώσει ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για κάτι? Φυσικά, φυσικά, εννοείται. Μα λέω ότι είναι όλα. Δεν είναι σε μερικά φταίνε άλλοι. Και αναφέρομαι και στην πρόσφατη ιστορία, έτσι, με τον Αγγλί και το θέμα του Κιλιέτα. Φυσικά, και ζήτησα συγγνώμη γιατί εξαπατήθηκα. Και εκεί πέρα τώρα αυτό είναι σε μια αντιδικία και το πώς και τι δεν το συζητάω ακριβώς, γιατί δεν μπορούν να συζητούν λεπτομέρειες δικογραφίας στα κανάλια. Είναι αστείο. Υπάρχει κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια. You know. Λοιπόν, και αυτό δικό μου είναι. Ναι, συμφωνώ πολύ. Εγώ έχω υπομονή, έχω υπομονή πολύ. Απλά επειδή ακούγονται διάφορα. Ναι, έχω υπομονή. Έχετε υπομονή, γιατί ας πούμε δεν θα βγω να μιλήσω. Η αντίδικό σας, ας πούμε, ναι, έχει βγει, έχει μιλήσει. Δεν σας ενοχλεί που ακούγονται τόσα πράγματα και εσείς δεν κρατάτε, δεν έχετε αντίλογο? Φυσικά. Αλλά είναι απόφαση. Είναι απόφαση αξιοπρεπίας. Ναι. Γιατί ακούγονται και σκληρά πράγματα από την άλλη πλευρά. Ξέρω. Δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, σύμφωνα. Έχω υπομονή. Έχω υπομονή. Το δικαστήριο θα γίνει κάποια στιγμή. Έχω όλη την αντοχή του κόσμου. Ο κόσμος σας στέκεται. Ναι. Ο κόσμος πάρα πολύ. Και το καλό είναι ότι ξεκαθάρισαν και κάποιοι άνθρωποι γύρω μου που ήταν συγκινητικά εκεί. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία έχει μία πιθανότητα. Δηλαδή, αυτός που σε ξέρει και σε εκτιμάει και σε έχει δει λίγο, σου στέκεται και περιμένει, και σε αυτόν το χρωστάω τη δικαίωση. Αλλά δεν είναι αμφισβητή, δεν είναι καχύποπτος, γιατί λίγο σε ξέρει. Οι άλλοι, που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, που είναι καχύποπτη και προκατηλημένη, ούτε με το δικαστήριο, αν απαντηθεί, δεν θα αλλάξουν στάση. Έτσι δεν είναι? Επομένως, είναι λυμένο. Είναι λυμένο για μένα. Ξεκαθαρίστηκαν οι άνθρωποι, κοντινοί και μακρινοί. Οι μακρινοί μπορούν να σκέφτονται ό,τι θέλουν. Στους κοντινούς υπήρξε ένα ξεκαθάρισμα και είναι όλα καλά. Να σας πάω λίγο στην πολιτική.
Περάσατε από τη Βουλή. Το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Διώσατε τότε κάποιο περιστατικό έτσι από πολίτες ως βουλευτής? Πολλά. Πολλά. Ήταν, αν θυμάστε καλά, ήταν η εποχή που δεν μας αγαπούσανε. Βεβαίως. Και φωνές και απειλές και mail θανατηφόρα και βρυσίδια και ένα νερό που μου πετάξανε. Ναι. Ναι, βέβαια. Και mail απειλητικά. Πολλά. Τι, για τη ζωή σας, ας πούμε. Ναι, πολλά. Τι σας έλεγαν? Απειλητικά. Δηλαδή, ήθελα να είμαι εδώ να πεθάνω κι εγώ και η οικογένειά μου και εντάξει, άγρια πράγματα. Τον Άμλη τότε είχατε αναγκαστεί να φύγετε. Είχε πρόβλημα η κόρη σας? Ναι, είχε ένα πρόβλημα, αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Χρειάστηκε να ταξιδέψετε στο Λονδίνο? Ναι, πήγα, έμεινα ένα μήνα στο Λονδίνο επειγόντως, έκανα μια εγχείρηση, αλλά όλα καλά. Ευτυχώς όλα καλά. Ήταν δώρο. Όταν τέλειωσαν όλα και άρχισα να συνειδητοποιώ τι έγινε. Άρχισε, δηλαδή αναδρομικά να με φοβίζει, αλλά εντάξει, είχα το αποτέλεσμα. Από ό,τι καταλαβαίνω ήταν σοβαρό. Ήταν, ναι, ήταν σοβαρό. Τηλεόραση γιατί δεν κάνετε? Δεν είχε τύχει να υπάρξει πρόταση που να με έτσι ελκύσει. Τώρα ίσως κάνω. Τώρα είμαι σε κάτι συζητήσεις. Α, ναι. Ναι, ναι. Όταν κάνατε ερωτικές σκηνές με τον Χριστόφορο, πώς ήτανε? Είναι η οικειότητα των φίλων, όταν είσαι φιλαράκι με τον άλλον, είναι πολύ πιο εύκολο. Mm-hmm. Πάει πλάνο, αφήνεσαι, έχεις εμπιστοσύνη. Δεν σφίγγεσαι, βγαίνει ωραία το πλάνο και μετά γελάς. Αισθάνεσαι άνετα γενικά? Ναι, 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 ναι. Αισθάνομαι άνετα γιατί δεν είναι ότι, ας πούμε, το παίρνεις προσωπικά για μια στιγμή, γιατί έτσι λειτουργείς πάντα σε οτιδήποτε, αλλά ξέρεις ότι είναι για αυτή τη στιγμή. Και με τον Γεωργούλη είχα ισχυρές ερωτικές σκηνές θεατρικά, που σημαίνει κάθε μέρα το ίδιο, και βίαιες σκηνές. Και ξύλο, και χαστούκια, και φτύσιμο. Και δάγκωμα και καλά πράγματα και κακά. Στην Κοτιέ πολύ, πολύ. Αλλά έχω χαστουκίσει κι εγώ πολύ. Α, ναι. Ναι. Ποιον? Το Ζαλμά αμήλικτα. Ναι. Σε σκηνές, ναι, σε ένα έργο. Τον Αλεξανδράκη και ήμουνα και νεαρή και ντρεπόμουνα. Έχω χαστουκίσει διάφορους. Τον έχω χαστουκίσει και τον... Αλλά έτρωγα και από εκεί τώρα που το σκέφτηκα. Τον Τζόρτζο Γλου όταν ήταν... Ξέρετε πόσες γυναίκες σας ζήλευαν που φυλάγατε τον Χριστόφορο? Το ξέρω, γιατί και την ίδια χρονιά έπαιζα και με τον Γεωργούλη στο θέατρο. Αυτό. Δηλαδή πολλά βουντού. Τη μία το έλεγα, φυλάγατε τον Παπακαλιάτη, την άλλη φυλάγατε τον Γεωργούλη. Δεν γίνεται, ναι. Σας είχε πει ποτέ καμία γυναίκα κάτι? Βέβαια. Τι? Είμαστε, οι γυναίκες είμαστε, έχουμε έτσι συνωμοτική σχέση. Τις πάω και με πάνε, δηλαδή δεν με βλέπουν ανταγωνιστική. Απλώς έχουν την ελευθερία να πούνε, ρε φίλε, πολύ τυχερή, δηλαδή. Τι είναι αυτό? Never know how much I love you. Θυμάμαι που είχατε πει στον Πέτρο Κωστόπουλο μια φορά ότι είχατε μεγάλο έρωτα μαζί του. Πέρασα και από εκεί. Δηλαδή, μου άρεσαν διάφοροι άντρες. Ισχύει με τον Πέτρο Κωστόπουλο ότι τον είχατε ερωτευτεί? Ναι, και άλλους. Εντάξει, ενώ από μακριά, όπως ερωτεύεσαι, ναι. Ας πούμε τον. Δεν είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Παρέα δεν κάναμε. Μου άρεσε μια φάση πολύ, ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπατε τον Πέτρο Κωστόπουλο και λέγατε αυτός είναι ένας άντρας που θα τον ήθελα. Ναι, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, μ' άρεσε. Και θέλω να σας πάω στην περιβόητη Τούμπα. Α, τη Τούμπα. Η Τούμπα που είχατε φάει στην εβδομάδα μόδας τότε. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει viral, είναι. Ναι, ναι, ναι. Την είχα καταευχαριστηθεί. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχε πάει πάρα πολύ καλά το πρώτο πέρασμα, το επαγγελματικό της επίδειξης, με τη μακριά φούστα. Και βγαίνοντας όλες στο τέλος χαρούμενες που είχε πάει καλά, δεν είχα πέσει εκεί. Δεν το σημείωσε αυτό κανείς. Τι? Είχα περάσει στην πασαρέλα. Αυτό ήταν στο τέλος που η Τούμπα. Α, ήταν στο δεύτερο. Ναι, πέρασε. Δεν το είπε κανείς, είναι άδικο. Πέρασα την πασαρέλα κανονικά, κυρία. Ναι. Πολύ εφάμιλη, έτσι που λέω κι εγώ για πλάκα. Και βγαίνοντας όλοι μαζί στο τέλος χαρούμενοι, σήκωσα τα χέρια μου, ξέχασα ότι η φούστα είναι πάρα πολύ μακριά. Και την πάτησε και έγινε το. Αλλά γέλασα πάρα πολύ. Ήρθε κανείς να σας βοηθήσει εκείνη την ναι, ώρα. Ναι, σηκώθηκε ο Ασλάνης, καθόταν μπροστά και ήταν ταραγμένος γιατί σου λέει αυτή θα ντράπηκε. Αλλά εντάξει. Πάρα πολύ.
για την συνέντευξη και εσένα βέβαια. Οι ερωτικές σκηνές με τον Χριστόφορο ήταν στο «Κλείσε τα μάτια» νομίζω, ναι. Έχουν στοιχειώσει κόσμο και κοσμάκι. Κόσμο και κοσμάκι. Και ήταν και η τελευταία της δουλειά στην τηλεόραση. Μπράβο. Μετά είχε κάνει μόνο δύο επεισόδια στο κόκκινο δωμάτιο, ξέρεις, τα μεμονωμένα επεισόδια. Αν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, υποδιόταν τη μαμά της Ιωάννας Παπά. Ναι. Με την οποία υποθέτω είχε σχέση ο Χριστόφορος, αλλά ερωτευόταν τη μαμά της και εξού και βγήκαν όλα τα memes από τότε. Και Twitter, χρόνια πολλά στη μάνα σου και για άλλα πολλά πολλά. Δεν λέτε στη λέει ότι αισθάνεται άνετα όταν έκανε τις ερωτικές σκηνές. Γιατί ήταν φίλοι. Γιατί ήταν φίλοι. Ήταν φίλοι και της ενέπνεε οικειότητα και άνεση. Και την ίδια στιγμή θεατρικά με τον Γεωργούλη. Στη Μαργαρίτα Γκοτιέ. Έτρωγε ξύλο. Παίζανε Μαργαρίτα Γκοτιέ και έτρωγε πάρα πολύ ξύλο από τον Αλέξη. Δύσκολα έχει ζήσει η Πέμι. Βάλσαμο η φωνή της στα αυτιά μας, στην καρδιά μας. Δηλαδή την έχουμε συνδέσει με το παλιό καλό Μέγκα. Η φωνή του Μέγκα και η φωνή πάρα πολλών διαφημίσεων. Έχει από τις πιο βελούδινες φωνές ούτως ή άλλως. Και βέβαια εξαιρετικά ταλαντούχα σαν ηθοποιός. Και σε μία άλλη σειρά είχε παίξει το Μέγκα, παιδιά, που ήταν μια πολύ ψαγμένη σειρά, τη θυμάστε πια, λέω. Τις γυναίκες, θα λες. Όχι, λέω για μια σειρά... Με τα Μπαζάκα που ήταν. Που ήταν, όχι. Μια σειρά που είχε να κάνει με κάτι διαφημιστές. Που ήταν πολύ προχωρημένη και μοντέρνα σειρά. Αν το θυμάστε οι Twitter-άδες μου, στείλτε μου το, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Πολύ περίεργη σειρά, η ψαγμένη, ιδιαίτερη. Κάνω λάθος. Κάπως λεγόταν μια πολύ περίεργη σειρά. Έκανε με μια εταιρεία διαφημιστών κάτι. Πολύ ωραία.